Η δραματική είδηση, Πόπη, αυτή που ανακοίνωσε ο Δήμος, ότι σύμφωνα με τις αναφορές που έχει, 300 άνθρωποι είναι νεκροί κάτω από τα χαλάσματα εκεί στο Δραματικό Θέατρο της Μαριούπολης, έχει σοκάρει όλη την Ουκρανία, αποτελεί βασικό θέμα συζήτησης ακόμη και στην δυτική πλευρά, εδώ στην πόλη Λβίβο που και βρισκόμαστε, καθώς μεταξύ των νεκρών προφανώς υπήρχαν παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, άνθρωποι δηλαδή που βρήκαν καταφύγιο στο Δραματικό Θέατρο όλες αυτές τις μέρες. Μάλιστα στο προάβλιο, με μεγάλα γράμματα, είχαν γράψει και μια επιγραφή με τη λέξη παιδιά, ώστε να είναι αυτό ορατό και από έρος. Τώρα, κανείς όμως δεν γνωρίζει την τύχη των υπόλοιπων ανθρώπων, καθώς οι αναφορές έκαναν λόγο για χίλιους αμάχους που είχαν βρει καταφύγιο στο συγκεκριμένο δραματικό θέατρο. Και ενώ φυσικά οι σφοδρές μάχες μένονταν όλες αυτές τις μέρες, ενώ και οργανωμένη επιχείρηση διάσωσης αυτών των ανθρώπων δεν υπάρχει, και οι συγκεκριμένες αναφορές για τους 300 νεκρούς από την ανακοίνωση του Δήμου προέκυψαν από αναφορές και από μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες εκεί της περιοχής. Και φυσικά η αγωνία κορυφώνεται και για τους υπόλοιπους αμάχους της Μαριούπολης, οι οποίοι παραμένουν λοιπόν στην πόλη ενώ μένονται οι σφοδρές μάχες, με τους ρωσόφωνους να υποστηρίζουν ήδη από χθες ότι έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής πλευράς της πόλης και να συνεχίζουν την προσπάθειά τους για να καταλάβουν το σύνολο της πόλης της Μαριούπολης, της μαρτυρικής αυτής πόλης που δοκιμάζεται όλες αυτές τις μέρες. Βρίσκουν όμως στεναρή αντίσταση από τους Ουκρανούς, με τους Ρώσους να μιλούν για μια μεγάλη δύναμη που έχουν αναπτύξει εκεί οι Ουκρανοί, για 7.000 ανθρώπους, στρατιώτες του τάγματος του Αζόφ.